Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ο νεαρός μπαίνει σε φαρμακείο της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ήρεμος όσο και ένας πελάτης, μιλάει στο κινητό τηλέφωνό του και μόνο όταν πλησιάζει στη φαρμακοποιό, βγάζει το μικρό πιστόλι. Έντρομη η φαρμακοποιός, τέρας ψυχραιμίας ολιστής. Βλέπει τα λιγοστά χαρτονομίσματα και ζητά και άλλα, χωρίς περιττές κουβέντες. Τη ζητά μάλιστα να ανοίξει την άσπρη μπλούζα για να δει αν φορά τσαντάκι στη μέση. Και μόλις η φαρμακοποιός φεύγει για το διπλανό δωμάτιο, γυρνά την πλάτη του και με σταθερό βηματισμό, σαν να είχε αγοράσει ένα κουτί παυσίπονα, φεύγει. Έτσι απλά, άνετος όπως μπήκε, 62 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Αδίσταχτοι ήταν και οι τρεις κουκουλοφόροι που εισέβαλαν σε εταιρεία εμπορίας καυσίμων στα Ανολιώσια με καλάσνικοφ στα χέρια λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Μόνο που εκείνοι αψήφισαν την ανθρώπινη ζωή και πυροβόλησαν εν ψυχρό το 44χρονο ιδιοκτήτη όταν εκείνος προσπάθησε να αντισταθεί. Μπήκαν μέσα τρία άτομα με καλάσνικοφ, τους ξαπλώσαν κάτω. Τώρα έκανε κάποια κίνηση ο άνθρωπος, δεν έκανε, δεν το γνωρίζω. Και τον φάγαν. Παρόλο που οι εγκαταστάσεις της εταιρείας θυμίζουν φρούριο με σηματοπλέγματα και κάμερες, οι τρεις ληστές δεν έδωσαν σημασία στα μέτρα ασφαλείας. Εκτός από τον ιδιοκτήτη, στις εγκαταστάσεις ήταν ακόμα δύο υπάλληλοι, που όμως δεν αντιλήφθηκαν τους τρεις δράστες να ανεβαίνουν στο γραφείο του. Άκουσαν τους πυροβολισμούς, έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει και το μόνο που είδαν ήταν ένα τζιπ να φεύγει με μεγάλη ταχύτητα. Είναι η πέμπτη ληστεία το τελευταίο εξάμηνο. Στη δικιά μου εταιρεία βγήκε η γυναίκα μου έξω να φύγει με τα αυτοκίνητα, της βάλαν το όπλο εδώ, της πήραν τη βαλίτσα. Μετά από μια εβδομάδα μου κάνανε ρυφηφή. Μετά από λίγο καιρό κάνανε ρυφηφή στον άλλον. Οι ληστές έφυγαν με άγνωστο χρηματικό ποσό, αφού όμως βύθισαν στο πένθος μια οικογένεια.